Μουλάωρος. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε τις ωραίες μου μπουκές με λεμόνι και χαλεπιανά. Να σας πω ότι είναι και η αμαρτία μου. Εγώ το απόγευμα πάντα με τον καφέ μου δεν μπορώ να πιω καφέ χωρίς να φάω κάτι και συνήθως προτιμώ να τρώω κάτι γλυκό και αυτό είναι το σνακ μου. Πάντα τρώω μια ποσότητα με 50 γραμμάρια γιατί ξέρω οι 200 θερμίδες που είναι οι θερμίδες που αφήνω στον εαυτό μου να καταναλώνω για το, με τον καφέ μου το απόγευμα. Είναι τόσο ωραία, πραγματικά θα σας αρέσουν και εσάς και διατηρούνται και πάρα πολύ. Δηλαδή, να τα βάλουμε μέσα σε έναν σφραγισμένο γυάλινο βαζάκι, μπορεί να αντέξουν και 3 εβδομάδες. Οπότε είναι πάντα εκεί. Να έρθει και αν έχουμε και κάποιο ξένο που τώρα εντάξει δεν έχουμε και τόσους πολλούς, αλλά και κάποιο ξένο να έχουμε, είναι πάντα εκεί στο μπαρ μας για να κεράσουμε μαζί με τον καφέ. Είναι ό,τι πρέπει γιατί είναι και πολύ λεμονάτα. Οπότε πάμε στην εκτέλεση. Τη δουλειά όλη θα την κάνει το πολυμίξερ μας. Οπότε χωρίς κάποια συγκεκριμένη σειρά, πάμε να ρίξουμε μέσα όλα τα υλικά. Βάζω πρώτα το φυτικό μας βούτυρο. Επόμενο υλικό, η ζάχαρη μας μέσα. Το αλεύρι μας. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις χρησιμοποιούμε. Πάμε τώρα να βάλουμε το φρέσκο χυμό λεμόνι μέσα. Το baking powder μας και εδώ θέλω 2 καλά γεμάτα κουταλάκια. Πάμε τώρα να βάλουμε το ξύσμα λεμόνι. Θα βάλουμε από 2 λεμόνια το ξύσμα, οπότε φανταστείτε πόσο ωραίο πόσο ωραία και λεμονάτα είναι αυτά τα βουτσίματα, τα μπισκότι. Αν προσέξετε τα χαλεπιανά, δεν τα έχω βάλει μέσα ακόμα. Θα τα βάλουμε μετά γιατί δεν τα βάλω από τώρα. Απλά θα θρηματιστούν εντελώς και μου πρασινίσει και το μείγμα μου. Θέλω να το χτυπήσω λίγο και μετά θα τα ρίξω έτσι. Έναν γρήγορο δευτερόλεπτο θα τα αλέσουμε μαζί. Τώρα που η ζύμη μου έχει γίνει μια μπάλα, τώρα θα βάλω μέσα τα χαλεπιανά. Είδατε, αυτό ήταν πολύ γρήγορα, έτσι απλά για να ενωθούν μέσα, χωρίς, όπως είπαμε, να καταδιαλυθούν, να μου παρασυνήσουν το μείγμα. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τι ωραία ζύμη που πλάθεται εύκολα, χωρίς να κολλά, χωρίς να είναι πολύ σφιχτή. Αυτόν, όπως λέω κάθε φορά, το εξασφαλίζουμε ζυγίζοντας καλά τα υλικά μας με μια ηλεκτρονική ζυγαριά. Και πολλοί από εσάς με ρωτάτε τι είναι το έναν gadget που πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας για να μπορούμε να μαγειρεύουμε συγκεκριμένα για τη δική μου μαγειρική και για ζαχαροπλαστική, μια ηλεκτρονική ζυγαριά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πλάσουμε αυτόν το μείγμα σε 3 φυδάκια. Λοιπόν, πριν τα βάλω στο φούρνο, θέλω τώρα να πάω να χαράξω τα φυδάκια αυτά, αυτό το κομμάτι της ζύμης, εκεί όπου θα φτιαχτούν τα μπισκότια. Και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι μετά που θα τα βάλω φούρνο και θα τα βγάλω, θα είναι πολύ πιο εύκολο για μένα μετά να τα χωρίσω. Οπότε με ένα μαχαίρι έτσι, περνάμε και τα χαράζουμε έτσι μέχρι το τέλος. Πιέζω το μαχαίρι να φτάσει τέλεια στο τέλος της λαμαρίνας. Έτοιμοι τώρα να πάμε φούρνο, αλλά αυτά τα βουτήματα πρέπει να τα ψήσουμε, είναι διπλοφουρνιστά, 2 φορές θα τα ψήσουμε. Δηλαδή, τώρα θα τα ψήσουμε 180 βαθμούς για 30 λεπτά, μετά θα τα βγάλω από το φούρνο, θα τα χωρίσω εκεί που χωρίζονται και θα τα ξαναβάλουμε πίσω στο φούρνο, αλλά σε πιο χαμηλή θερμοκρασία αυτή τη φορά, 150 βαθμούς για ακόμα 15-20 λεπτά για να γίνουν έτσι τραγανιστά, για να γίνουν έτσι crunchy. Αυτός είναι ο τρόπος που ψήνονται αυτά για να είναι ωραία. Οπότε πάμε για την πρώτη φάση ψησίματος, 180 για 30 λεπτά. Λοιπόν, τα μπισκότια μας έτοιμα.
τώρα για να πάνε για τη δεύτερη φάση ψησίματος. Οπότε τι θέλω να κάνω τώρα είναι απλά να τα κόψω έτσι. Τα χωρίσω δηλαδή εκεί που τα χάραξα. Οπότε τα βουτήματα μας πάνε πίσω στο φούρνο τώρα. Προσέξτε, τα έχω έτσι αραιώσει γιατί θέλω να έχουν επαφή με, με την θερμότητα του φούρνου. Άρα στον αέρα 150 βαθμούς, 15-20 λεπτά έτσι για να καπουργιστούν. Λοιπόν, έτοιμα τα βουτήματα μας, τα μπισκότια μας με το λεμόνι και χαλεπιανά. Να σας πω ότι, έναν κόλπο τώρα, αν θέλετε να είναι έξτρα τραγανιστά, όταν τελειώσει η ώρα, απλά σβήστε το φούρνο, ανοίξετε την πόρτα του και αφήστε ακόμα λίγο τα ψάκι μέσα, έτσι να κρυώσουν μόνα τους. Αυτό θα κάνει τα μπουκιά σας, αυτά τα μπισκότια μας, ακόμα πιο τραγανιστά. Οπότε απλά έτοιμοι τώρα να σερβίρουν. Και όπως σας είπα, αυτό είναι το ημερίδα μου, 2 ή 3 κάθε απόγευμα, γιατί πραγματικά τα λατρεύω. Με τον καφέ, όπως σας είπα, ό,τι πρέπει.